Γεια σας, Άρης εδώ από τις μικρές διαδρομές. Οι μικρές διαδρομές είναι στο σημείο που ξεκίνησε το μεγάλο κακό και πλημμύρισε το Ηραίον. Αυτό το σημείο εδώ που βλέπετε μπροστά που έχει επιχωματωθεί αυτή τη στιγμή το έχουν φτιάξει ο Δήμος, η Περιφέρεια, δεν ξέρω ποιος το έχει φτιάξει, η Τεχνική Περιφέρεια. Το έχουν φτιάξει πρόχειρα όπως μας λένε εδώ οι κάτοικοι. Καταρχάς να πούμε ότι μας ειδοποίησαν εδώ οι κάτοικοι της περιοχής για να έρθουμε να δείξουμε το μέγεθος προβλήματος. Αυτό εδώ μπροστά σας είναι το ρέμα που περνάει μέσα από το Ηραίον. Ένα σχετικά, κατά τη γνώμη μου και όπως το δείχνει ο φακός της κάμερας, ένα μεγάλο ρέμα που άμα πάμε και σας δείξουμε την τρύπα που πρέπει να φεύγει το νερό είναι 2x1. Είναι αδύνατον όλος ο όγκος του νερού. Ούτε το 1 τρίτο, το 1 δέκατο κατά τη γνώμη μου. Εδώ είναι τεράστιο το ρέμα. Έσπασε λοιπόν αυτό εδώ το ανάχωμα και η καταστροφή που έγινε, που πέρασε μέσα από το Ηραίον, ήταν ανυπολόγιστη. Πάμε σιγά σιγά να σας εξηγήσουμε τι έχει συμβεί. Άρα πιάσε μου πάνω. Δεν έχω όλα τέτοια προβλήματα, είμαι κατσίκιο. Εδώ που βρισκόμαστε δεν είναι ρέμα, είναι λεώνας και όλα αυτά τα φερτά υλικά, πέτρες, όλα αυτά τα έφερε το ρέμα, τα έφερε το νερό. Κοιτάξτε εδώ καταστροφή, κοιτάξτε εδώ. Το κτήμα του ανθρώπου εδώ είμαι βέβαιος ότι έχει καταστροφή. Στο σημείο αυτό εδώ ήταν αμπέλιε και έχει γίνει ρέμα, αμπέλιε. Ένα κτήμα που πραγματικά έχει γίνει τεράστια καταστροφή. Αυτά για να απομακρυνθούν εδώ θέλει να δουλεύει τσάπα και να ξεμπαζώνε φορτηγά μέρες, ε. Θα σας δείξουμε και ό,τι απέμεινε από το αμπέλιο. Δεν πειράζει. Κοιτάξτε εδώ τι έχει κατεβάσει η μανία του νερού. Άρα πάμε στο σπίτι, κοντά ένα σπίτι εδώ να δεις τι έκανα. Πάμε. Πω, τι έχει φέρει εδώ, ε. Τι έχει φέρει εδώ. Απίστευτο. Επαναλαμβάνω, στο σημείο που βρισκόμαστε εδώ δεν είναι ρέμα. Ήτανε κτήμα. Είναι το αγρόκτημα. Αγρόκτημα, κοιτάξτε εδώ. Κοιτάξτε τι έχει κατεβάσει. Κοιτάξτε που περπατάμε. Απίστευτη καταστροφή. Και βέβαια όλα αυτά φτάσαμε μέχρι τη θάλασσα, ε. Αυτή η εικόνα της καταστροφής. Πάμε στην τρύπα. Ναι, πάμε στην τρύπα. Δεξιά, ε. Κοιτάξτε εδώ τι γίνεται. Πάντως το σκάφος δεν το πήρε, ε. Όχι, το πνελιά. Ήταν δεμένο πνελιά. Ναι. Εδώ τα κουνέλια, τις κότες. Τα ρίμαξε όλα, ε. Και πήρε και τα δεντράκια καινούργια, περσινά φυτεμένα. Τα ξεπάτωσε. Τα ξεπάτωσε τα δέντρα από εδώ, ε. Από εδώ πέρασε όλος ο όγκος νερού, από εδώ δεξιά και αριστερά. Περιφράξες, ε, βγάλει. Κοιτάξτε εδώ, αυτό εδώ ήταν λεώνας και γίνει ρέμα. Κοίτα ρε κατ' ωραίες πέτρες. Εγώ βλέπω τις πέτρες τώρα και τρελαίνομαι. Άμα δεις από εδώ αριστερά τα δεντράκια, τα έχει χώσει, είσαι σε 5 μέτρες. Ναι, το βλέπω, τα βλέπω.
Ελαιώνας ρέμα. Λοιπόν, βλέπετε το ρέμα. Το ρέμα είναι 6 μέτρα σίγουρα επί 2,5. Και όλος αυτός ο όγκος του νερού πρέπει να περάσει από αυτή την τρυπούλα, ε. Αυτή η τρυπούλα εδώ, ε, που ήδη βλέπω ότι είναι επιχωματωμένη από χώματα. Έχει κατεβάσει, ναι, φερτά υλικά. 2 επί 1, έχει ένα υπόγειο κανάλι που αυτό είναι μπαζωμένο τώρα από κάτω κατά τη γνώμη μου, και πως θα καθαραστεί αυτό το πράγμα, τι έχουν κάνει. Κοιτάξτε τι έχουν κάνει. Κοίτα, ένας μηχανικός δωρε παιδιά. Δεν ξέρω, εντάξει, αυτό πρέπει να γίνει και πριν 40-50 χρόνια, Πριν, μπράβο. Πριν 40-50 χρόνια. Πριν 50 χρόνια. Αυτό εδώ λοιπόν, επαναλαμβάνω, είναι το ρέμα που βλέπετε μπροστά σας. 6 επί 2,5. Και τα τυβιάνα. Και η τρύπα, όλο αυτό το νερό πρέπει να περάσει από 2 επί 1. Βαριά 2 επί 1. 2 επί 1. Κοίτα εδώ ένα. Και έχει πνιγεί το Ηρέον, είναι τέταρτη φορά. Βέβαια, τρίτη φορά. Μέσα στην 20ετία σίγουρα. Τρίτη μέσα στην 20ετία. Έτσι πάλι. Τα μηχανήματα εδώ που... Και τι να κάνει τα μηχανήματα αφού γίνεται το κακό. Εκ των υστέρων. Κατά τη γνώμη σας, εδώ τι πρέπει να γίνει? Εδώ, επειδή είναι πάρα πολύ στενός ο χώρος που περνάει το νερό, δηλαδή περνάνε 10 κυβικά και αυτοί το κάνουν να περνάει ένα κυβικό. Αναλογία λέω τώρα, έτσι. Και έχει ως αποτέλεσμα... Ως αποτέλεσμα λοιπόν να φράζει αυτό, να φράζει, το πράγμα, ναι, που εδώ χωράει το νερό και να γίνεται αυτό που συνέβη. Η γνώμη ποια είναι, να ήταν τελείως ελεύθερο. Να είναι ελεύθερο, να φεύγει το νερό. Τώρα τι κάμανε με αυτό. Εγκλωβίσαν να περνάει, που λέμε να πούμε, ένα κυβικό νερό. Να γίνεται. Για τις μικρές διαδρομές, από το σημείο που δημιουργήθηκε όλο το πρόβλημα του Ηρέων, και όχι μόνο, μπορεί να υπάρχει κι άλλο που να μην το ξέρω. Άρης Κωνσταντάρας, σας ευχαριστώ που καθίσατε για άλλη μια φορά ως το τέλος και είδατε αυτό το επεισόδιο. Ρίφατσα, είδα ένα σκυλάκι που πετύχαμε.